Γεια σας. Όπως βλέπετε μπροστά σας, έχετε μια φωτογραφία ενός βατράχου. Αν θέλετε όμως να γνωρίσετε όλη την παροικία μας, θα βρείτε πως είμαστε όλοι 15. Εγώ θα αναλάβω να μιλήσω εκ μέρους όλων μας. Είμαι, βλέπετε, ο πιο μεγάλος στην ηλικία. Θα πρέπει να σας πω πως είμαστε και οι 15 μια οικογένεια. Γονείς, παιδιά, αδέρφια, ξαδέρφια, θείοι και ζωή να έχουμε. Εκτός από το γενικό μας όνομα Βάτραχος, έχουμε και ο καθένας το όνομά του. Εμένα, παραδείγματος χάρη, με λένε Βρικεκέξ. Είναι μετά ο Κουάξ, ο Πηδηχτός, ο Πρασινούλης, ο Μυγοχάφτης, ο Πονηρούλης, για να μην σας κουράζω με περισσότερα. Θα ρωτήσετε ίσως ποιος είναι ο σκοπός αυτής της γνωριμίας. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Και πρώτα-πρώτα θα ήθελα πολύ να σας μιλάω με την προσφώνηση «αγαπητά παιδιά» ή «αγαπητοί φίλοι». Δεν το τολμάω όμως. Έχω το λόγο μου να τα λέω αυτά. Προχθές ήμουνα μόνος μου και καθόμουν σε ένα τουμπάκι του νερόλακου. Πέρασε ένα παιδί της ηλικίας σας. Ήταν με τη μαμά του. «Τι νομίζετε πως είπε το παιδί?» «Κοίταξε μαμά, ένα άσχημο και ακάθαρτο πλάσμα». «Ένας βάτραχος». Εγώ θα προτιμούσα εκείνη τη στιγμή να βούλιαζα όσο πιο βαθιά στο νερόλακο. Μετά από λίγο άρχισα να σκέφτομαι πιο ψύχρεμα και πιο λογικά. «Γεια στάσου», είπα στον εαυτό μου. «Αλλά συγγνώμη, ας τα πούμε μαζί. Να σας πω δηλαδή τις σκέψεις που έκανα μετά από αυτά τα προσβλητικά και περιφρονητικά λόγια». «Ωραία. Ας παραδεχτούμε πως είμαστε άσχημοι. Και βέβαια, εμείς τα βατράχια το ξέρουμε αυτό. Δεν ζητήσαμε να μπούμε και στα καλυστία?» «Έπειτα, στον κόσμο αυτό μονάχα η ομορφιά αξίζει? Μόνο ό,τι φαίνεται έχει σημασία? Ή μήπως εμείς διαλέξαμε να είμαστε άσχημοι? Αυτό δεν είναι από μας. Όσο για την άλλη κατηγορία ότι είμαστε ακάθαρτοι. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποιο άλλο ζώο κάνει 20 ή 30 μπάνια την ημέρα?» «Βέβαια, πολλοί από εσάς μιλάνε για τα σάλια μας». «Λοιπόν, θα επαναλάβω μια εξήγηση που ένας δάσκαλος έδωσε στα παιδιά της τάξης του προχθές. Είχαν έρθει εκδρομή και άκουσα που τους έλεγε: «Αυτό το γλιστερό υγρό που στάζει από το σώμα τους είναι και το όπλο που τους έχει δώσει ο δημιουργός. Έχει βέβαια μια δυσάρεστη οσμή, αλλά χάρη σε αυτήν απομακρύνονται οι εχθροί τους. Την ίδια στιγμή σκοτώνονται και όλα τα ζωήφια που είναι βλαβερά για αυτά». «Και τώρα να σας ρωτήσω, μήπως ακούσατε ποτέ βάτραχο να τρώει τους καρπούς σας που με τόσο κόπο καλλιεργείτε? Μήπως κατάστρεψε ποτέ τα σπαρτά σας, τα λαχανικά σας, τις ρίζες των δέντρων σας?» «Ασφαλώς όχι. Ποτέ βάτραχος δεν έκανε σε εσάς τους ανθρώπους τέτοιες ζημιές. Όχι μόνο δεν σας βλάψαμε, αλλά σας βοηθάμε, γιατί κυνηγάμε τους γυμνοσάλιγγες, τα σκαθάρια και τα άλλα έντομα που σας ζημιώνουν. Έπειτα, ξέρετε πως σε μερικές χώρες στο εξωτερικό μας ακριβοπληρώνουν για να φτιάξουν με εμάς νόστιμο φαγητό. Βέβαια, εμάς αυτό δεν μας αρέσει, αλλά αποδεικνύει ότι δεν είμαστε κάθαρτα. Ακόμα να σας θυμίσω πως εμείς τα βατράχια έχουμε εμπνεύσει σπουδαίους ποιητές. Πολλοί από αυτούς έχουν γράψει για την αφεντιά μας ωραία ποίηματα». «Λοιπόν, αγαπητά παιδιά, θα μου επιτρέψετε να σας αποκαλέσω έτσι. Έπειτα από την απολογία μου θα πιστήκατε πως δεν είμαστε ούτε άσχημα ούτε ακάθαρτα πλάσματα. Περιμένουμε αποδείξεις της αγάπης και της εκτίμησής σας. Γεια σας, εκ μέρους όλων, Βρε και Κέξ».